κόϊστο αυτή η δομή φιλοξενίας. Σας ανησυχεί, εσάς μετακινούνται αυτοί οι άνθρωποι? Το θέμα είναι, γιατί, ναι, το θέμα είναι εάν αυτοί οι άνθρωποι πριν λίγο καιρό, δηλαδή πριν 2-3-4 μέρες, όπως είχε συμβεί με άλλες δομές, βέβαια, κυκλοφορούσαν στην περιοχή χωρίς να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας. Ακριβώς αυτό είχαμε παρατηρήσει και εμείς ως Δημοτική Αρχή, μπράβο, ότι κυκλοφορούσαν κατά ομάδες 10, 15, 20 ανθρώπων αυτό και είναι. Από τις 3 και 7 Απριλίου, χωρίς καν να υπάρχει κρούσμα, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο, εμείς είχαμε επισημάνει αυτό το κίνδυνο που υπάρχει προς όλες τις αρχές και πράγματι προς το τέλος είχαν ληφθεί μέτρα από τις αστυνομικές αρχές και είχαν εμποδίσει αυτή τη μεγάλη έτσι κυκλοφορία. Γιατί τι να το κάνω εγώ να είναι μακριά από τον αστικό ιστό, όταν έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται κατά ομάδες 10-15 ατόμων, γιατί αυτό φοβόντουσαν και στη Ριτσόνα, αυτό φοβόντουσαν και σε άλλες περιοχές. Σε όλες τις δομές. Έτσι, και σε εκεί που υπάρχουν και άλλες δομές. Η απόσταση είναι περίπου στα 4 με 5 χιλιόμετρα. Τίποτα. Από τον αστικό ιστό, ναι. Άρα θα ζητήσετε ενδεχομένως δειγματοληπτικούς ελέγχους. Κοιτάξτε, ήδη εχθές, όπως προανέφερε και ο κ. Φαβράκης, ήρθαν οι υπουργοί, ήρθε ο ΕΟΔΗ, πήραν δειγματοληψία και από το προσωπικό του ξενοδοχείου όλο και από το προσωπικό του κέντρου υγείας και από όσους είχαν ειδηλατηθεί ότι είχαν σχέση με άλλα κρούσματα που είχαν βρεθεί προηγουμένως. Αναμένουμε τα αποτελέσματα. Βέβαια, εδώ να τονιστεί ότι εμείς είμαστε μια περιοχή που απέχει από το κέντρο της Αργολίδας 70 με 100 χιλιόμετρα. Έχουμε ένα υποστελεχωμένο κέντρο υγείας και ένα υποστελεχωμένο αστυνομικό τμήμα. Όλα αυτά είναι προβλήματα πολύ σοβαρά για το ότι προκύψει στο μέλλον. Μάλιστα. Δηλαδή, το κέντρο υγείας Κρανιδίου που υπάρχει δεν μπορεί να διαχειριστεί τα θέματα αυτά, γιατί το πιο κοντινό σημείο αναφοράς, κέντρο αναφοράς, είναι το νοσοκομείο του Ρίο που είναι στην Πάτρα. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον η αγωνία θα μετριαστεί με τα τεστ να βγαίνουν αρνητικά τα περισσότερα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να γίνει η χνηλάτιση και να μην επεκταθεί εκτός από το ξενοδοχείο που φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι και στις γύρω περιοχές. Κύριε Δήμαρχε, την καλημέρα μας. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε. Και να πούμε, Γιώργο, ότι τα μέτρα για τις δομές και τα κέντρα υποδοχής προστίμων παρατείνονται μέχρι τις 10 Μαΐου. Βέβαια. Ναι, 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 ναι. Σε όλη τη χώρα. Ναι. Και θα πάμε να δούμε τώρα τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Καλή να το βάλουμε στην παρέα μας. Υπουργέ, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Καλή σας ημέρα. Λιθός ο κύριος, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Είμαστε εν αναμονή των αποφάσεων που θα πάρει η κυβέρνηση για την επιστροφή στην κανονικότητα. Και λέγαμε εδώ θα έρθει ο κύριος Υπουργός, δεν θα τον αφήσουμε να φύγει αν δεν μας πει 2-3 πράγματα. Να βγάλουμε καμία είδηση. Περιμένουμε, Υπουργέ. Καταρχήν θέλω να μου επιτρέψετε παρακαλώ να θυμηθούμε όλοι μαζί. Σήμερα είναι 21 Απριλίου. Είναι μια ημέρα μνήμης για τη δημοκρατία μας. Είναι μια μέρα μνήμης για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Καθώς το 1967 έγινε το πραξικόπημα, το οποίο κράτησε δικτατορία στη χώρα για 7 ολόκληρα χρόνια, οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να διατηρούμε ισχυρή τη δημοκρατία μας, όπως είναι σήμερα, να την κάνουμε ακόμα καλύτερη, δείχνοντας ενότητα, αλληλεγγύη, υπευθυνότητα στο πολιτικό σύστημα και συμμετοχή όλοι οι πολίτες. Και κάνω αυτή την αναφορά και τη θεωρώ ότι συσχετίζεται με όλα όσα έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες που περνάμε την κρίση του κορονοϊού, γιατί η Ελλάδα σε αυτή την κρίση έχει αποκτήσει νέα θετικά κεκτημένα. Οι Έλληνες έχουμε πορευτεί με ενότητα, με αλληλεγγύη, με σχέδιο. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έδρασαν έγκαιρα και έβαλαν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Επομένως, αυτά που πετύχαμε αυτούς τους τελευταίους 2 μήνες πρέπει να τα κρατήσουμε σαν βασικά στοιχεία για να πορευτούμε και το επόμενο διάστημα, το οποίο μην έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι θα είναι δύσκολο. Χάρη βέβαια στην πολύ πειθαρχημένη στάση όλων των Ελλήνων, γιατί αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στην ελληνική κοινωνία για τον τρόπο που αντιμετώπισε με ωριμότητα όλη αυτή την κατάσταση, έτσι, πλησιάζουμε πιστεύω στην ώρα και μια εβδομάδα σε 10 μέρες προς τα τέλη του μήνα που θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες σταδιακά θα μας επαναφέρουν σε μια μορφή κανονικότητα, σταδιακά. Αποκλείεται, κύριε Υπουργέ. Αυτό που θέλω να τονίσω, αν μου επιτρέπετε και αμέσως ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, είναι ότι σε όλη αυτή την κρίση, η κυβέρνηση, το κράτος, κινούμαστε με βάση
τις εισηγήσεις και τις συμβουλές της ομάδας των ειδικών λοιμοξιολόγων υπό τον καθηγητή τον κύριο Σιώδρα, διότι είναι μια κρίση που έχει καθαρά ιατρικό και υγειονομικό χαρακτήρα και οφείλουμε να ακούμε τους ειδικούς όταν διαμορφώνονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Άρα εκείνοι θα έχουν και τον πρώτο λόγο για τη στιγμή της απόφασης. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι ήδη θα πρέπει να είσαστε έτοιμοι, γιατί τελειώνουν και οι προθεσμίες. 27 του μηνός τελειώνουν τα μέτρα, τα οποία έχουν αποφασιστεί και είναι σε ισχύ ακόμα. Ο μήνας έχει 21 σήμερα, για 6 μέρες ακόμα μιλάμε. Ήδη θα έχετε επεξεργαστεί ένα σχέδιο επιστροφής σταδιακά στην κανονικότητα, κύριε Υπουργέ. Πραγματικότητα, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι ασφαλώς η κυβέρνηση έχει μπροστά της εναλλακτικά σχέδια, ανάλογα με το πώς θα έχουν τα πράγματα. Στην πραγματικότητα έχει κάνει αναφορά σε αυτά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με την προχθεσινή του συνέντευξη, αλλά και χθες ο επικεφαλής επιτροπής, ο κύριος Σιώδρας. Όλοι οι Έλληνες θεωρώ ότι έχουμε πλέον εξοικειωθεί με βασικές σκέψεις που αφορούν τη συμπεριφορά μας και το επόμενο διάστημα, διότι σταδιακά τα μέτρα θα περιορίζονται, τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεών μας. Αλλά επαναλαμβάνω, σε αυτό θα πρέπει να περιμένετε λίγες μέρες ακόμα, διότι οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό την κατάλληλη ώρα που θα εισηγηθεί η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες είναι ότι τα μέτρα στήριξης θα συνεχίζονται για όσο καιρό συνεχίζεται η καραντίνα, ότι τα μέτρα που αφορούν τις διευκολύνσεις στην εργασία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα θα παρατείνονται ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα σε κάθε περίπτωση. Και πίστευα να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι βγαίνουμε από αυτή την κρίση με πολύ μεγάλες επιτυχίες και στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών το 1 τρίτο των εργαζομένων εργάζεται με τηλεεργασία και τις επόμενες 10 ημέρες πρόκειται να γίνει πραγματικότητα μέσα στο Υπουργείο η ψηφιακή υπογραφή σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα όλοι θα μπορούμε να υπογράφουμε και έγγραφα με αυτόν τον τρόπο, καθώς αυτό θα νομοθετηθεί κιόλας. Και αυτά είναι βήματα μπροστά που εξυπηρετούν πολύ καλύτερα τους πολίτες. Άλλαξε και κάποια πράγματα. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, Αλεξανδράκη, γιατί εδώ θα μπούμε στα δύσκολα τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Ευθέως σας ρωτάω. Τα δύσκολα, τα οικονομικά θα έρθουν αφού επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Τις πρώτες μέρες αντιμετωπίστηκαν τα πράγματα, έδειξαν τα ανακλαστικά η κυβέρνηση, προσπάθησε με διάφορα προγράμματα να στηρίξει ανθρώπους που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, οι οποίοι ενδεχομένως να βρεθούν ακόμα σε πιο δύσκολη θέση όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Γιατί, τι να το κάνω εγώ, λέει ο άλλος, να ανοιχτώ το μαγαζί και να μην έχω δουλειά. Αλλά να πρέπει να πληρώνω τους φόρους, θα πρέπει να πληρώνω τον νίκη. Τι θα κάνει η κυβέρνηση όταν δεν έχει έσοδα από φόρους, γιατί είναι σε αδυναμία να πληρώσουν οι πολίτες. Μήπως υποχρεωθεί να κάνει κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα η μείωση των μισθών στο δημόσιο τομέα, που έχει ακουστεί. Η μείωση των συντάξεων. Θα ήθελα μία απάντηση από αυτό, πάνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παπαδάκη, σωστά εντοπίζετε ότι σε ό,τι αφορά την οικονομία, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η χώρα θα δεχτεί ένα βαθύ, ένα σκληρό ηφαισιακό κύμα. Θα δούμε πόσο ακριβώς θα είναι, γιατί έχει σχέση και με τον χρόνο, τον ακριβή χρόνο που θα πει τέλος στην καραντίνα, αλλά έχει σχέση και με το ποιες οικονομικές δραστηριότητες θα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν το καλοκαίρι που έρχεται. Γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι που μας ακούν ότι ένα μεγάλο μέρος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας προέρχεται από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον τουρισμό. Φυσικά. Ο οποίος τουρισμός φέτος ο καθένας καταλαβαίνει ότι θα δεχτεί ένα πολύ βαρύ πλήγμα, καθώς είναι ερωτηματικό τι δυνατότητες θα μπορέσουν να υπάρξουν, αν θα επιτραπούν τα ταξίδια, τα αεροπορικά, υπό ποιες συνθήκες θα γίνεται όλο αυτό. Όλα αυτά μένει να τα δούμε. Αυτό που θέλω όμως να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας, γιατί η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από ανασυγκρότηση. Ο Πρωθυπουργός δίνει μάχη σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα μαζί με άλλους 8 ηγέτες προκειμένου να υπάρξουν ακόμα καλύτερες διευκολύνσεις στο ευρωπαϊκό πεδίο. Και όλοι μαζί πιστεύω ότι με συνεννόηση, με δημιουργικότητα και με ενότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Το ερώτημα για τη μείωση των μισθών στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Έχω διευκρινίσει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και σήμερα. Δεν αντιμετωπίζουμε σχέδιο μείωσης
ούτε των μισθών, ούτε των συντάξεων. Το έχετε διαβάσει κι εσείς. Γι' αυτό βλέπετε και εμένα και τον Γιώργο να επιμένουμε. Φυσικά. Όχι για να βγάλουμε είδηση, αλλά για να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Εννοείται, φυσικά. Το καταλαβαίνω. Αυτό όμως που θέλω όλοι να κρατήσουμε είναι ότι η πορεία μετά το τέλος της καραντίνας θα χρειαστεί πολύ σκληρή προσπάθεια. Θα χρειαστούν ιδέες, θα χρειαστούν δημιουργικές σκέψεις, γιατί είναι μια πρωτοφανής κατάσταση αυτή που βιώνουμε, για να πετύχουμε την ανασυγκρότηση της οικονομίας μας, για να πετύχουμε μια σειρά στόχους που θα πρέπει να θέσουμε όλοι μαζί. Αλλά πιστεύω ότι αν κρατήσουμε το θετικό κλίμα, την ενότητα, τη δημιουργικότητα και την πειθαρχία αυτού του διαστήματος, θα τα καταφέρουμε. Στον ιδιωτικό τομέα φρένο θα μπει, κύριε Υπουργέ, διότι το δημόσιο μπορείτε να το ελέγξετε. Στον ιδιωτικό τομέα, τηλεεργασία ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει για αρκετούς εργοδότες και εργαζόμενους φυσικά. Πιστεύω ότι είναι μια εμπειρία θετική που κατακτήθηκε αυτό το διάστημα. Γνωρίζω, καθώς εμείς συνεχίζαμε να εργαζόμαστε κανονικά και μάλλον και πολύ περισσότερο από ό,τι συνέβαινε πριν, γιατί δεν χάνει κανείς χρόνο ούτε για τις μετακινήσεις. Αλλά όλοι ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν τομείς και δραστηριότητες που μπορεί να λειτουργήσουν και καλύτερα με την τηλεεργασία παρά με την προσωπική άμεση φυσική επαφή. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλους τους κλάδους, έτσι για να είμαστε συνεννοημένοι. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν σενάρια για πρόωρες εκλογές. Και μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχω την εντύπωση ότι έχει αρκετή εμπειρία επάνω σε αυτά τα ζητήματα. Τι λένε τώρα κάποιοι αναλυτές? Ότι ο Μητσοτάκης έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι δημοσκοπήσεις είναι με το μέρος του. Έχει μπροστά του πολύ δύσκολη πορεία. Πολύ δύσκολη πορεία, γιατί έχει να αντιμετωπίσει μια οικονομία η οποία, ενώ ήταν σε διαδικασία να βγάλει το κεφάλι και να πάρει μια γερή ανάσα και να προχωρήσει το κεφάλι από το νερό, το κεφάλι ξαναμπαίνει μέσα στο νερό. Μήπως λοιπόν για να πάρει μια εντολή που θα του δώσει τη δυνατότητα και για μέτρα τα οποία ενδεχομένως να είναι και σκληρά ορισμένα από αυτά, να ζητήσει από τον ελληνικό λαό την επαναβεβαίωση ότι θα μπορεί να ακολουθήσει μια πολιτική για τα 4 επόμενα χρόνια? Η Παπαδάκη έχει απαντήσει με τόσο κατηγορηματικό και σαφή τρόπο σε αυτή την ερώτηση μόλις προχθές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιστεύω ότι περιττεύει οποιαδήποτε απάντηση δική μου. Παρ' όλα αυτά, επειδή βλέπω, γιατί είναι η δεύτερη φορά που με ρωτάτε σε παρουσία ναι, γιατί δική σας. Είμαι 43 εκπομπή. Χρόνια δημοσιογράφος και έχει διαψευστεί σε όλες τις περιπτώσεις οι πρόωρες εκλογές. Έχουν διαψευστεί. Ακούστε, ούτε μία φορά δεν είχαν επιβεβαιωθεί σε ερώτηση που έχω κάνει. Ακούστε λοιπόν. Όταν εξελέγει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρόταγμα που είχε ο ίδιος θέσει, αλλά πιστεύω και αυτό που ήθελαν οι Έλληνες από εκείνον, ήταν να ξαναφέρει μια κανονική ζωή στην Ελλάδα και να πάει γρήγορα μπροστά την οικονομία. Μάλιστα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε μια πολύ μεθοδική και σκληρή δουλειά με μειώσεις φόρων και προσέλκυση επενδύσεων, η οποία είχε ήδη αρχίσει να έχει σημαντικά αποτελέσματα και η ψυχολογία έχει αλλάξει. Αυτούς τους τρεις μήνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει με θαυμάσιο τρόπο σε μια διπλή κρίση. Απέναντι στους μετανάστες και την απειλή των συνόρων μας στον Εύρο και απέναντι στην πρωτοφανή κρίση του κορονοϊού. Έχει ένα ισχυρό απόθεμα εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία. Ποιος ο λόγος να σκέφτεται κανείς τις εκλογές? Έχουμε το σχέδιο, έχουμε την αυτοπεποίθηση, έχουμε τον ισχυρό πρωθυπουργό που έχει ανάγκη τη χώρα. Είμαστε απολύτως σίγουροι ότι ενωμένοι, με σκληρή δουλειά και με καινούργιες σκέψεις και ιδέες, θα ανταπεξέλθουμε και σε αυτή την κρίση. Άρα, επιμένω πολύ ουσιαστικά σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στην προχθεσινή του συνέντευξη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα πρόωρων εκλογών. Το αποκλείεται λοιπόν το σενάριο των πρόωρων Μάλιστα. εκλογών. Λοιπόν, να περιμένουμε την ανακοίνωση των μέτρων. Είναι η Τετάρτη Μαΐου πιθανή φέρουν, ημερομηνία φέρουν, για σταδιακή άρση. Θα μας φέρουν στην κανονική... Ναι, Αλεξάνδρα, ναι. Κοιτάξτε, το επόμενο δεκαήμερο θα γίνει η αξιολόγηση, επομένως πιστεύω ότι είναι κοντά σε αυτό το χρονικό πλαίσιο που λέτε. Αλλά για όλα αυτά τον πρώτο λόγο έχουν η ειδική και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων υπό τον κύριο Σιώτα. Μάλιστα. Στους οποίους και θα ακολουθείτε πιστά ανάλογα με τις οδηγίες που θα δίνουν. Μάλιστα. Κοιτάξτε, οι αποφάσεις πολιτικές είναι και τις παίρνει τελικά ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε αυτή την κρίση νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ακούμε σε μεγάλο βαθμό τους ειδικούς. Με τις εισηγήσεις των ειδικών. Μια Μάλιστα, χαρά. Κύριε Θεοδωρικάκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Την καλημέρα μας και χρόνια πολλά.
Λίγο έμεινε. Πόσο? 10 παρα 10 θα γίνει η κλήρωση για τα 5.000 ευρώ μετρητά για έναν τυχερό τηλεθεατή του Καλημέρα Ελλάδα. 5.000.